Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Το αφήγημα σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην γειτονική μας Ουκρανία έχει πάρα πολλές πτυχές και πάρα πολλές αναγνώσεις. Πέραν λοιπόν της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής που ήδη βιώνουμε, μας προετοιμάζουν για μια επερχόμενη επισιτιστική κρίση που βεβαίως συνοδεύεται και με μια επιδεινούμενη κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό το θέμα, λοιπόν, έχουμε καλεσμένο σήμερα τον κύριο Μπλιάτσο Αντώνιο, υποψήφιο βουλευτή με το Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, στο νομό Λάρισας. Κύριε Μπλιάτσο, σας καλωσορίζω στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγίκα. Να καλησπέρισω και τους τηλεθεατές του Έλευσης. Είμαι στη διάθεσή σας. Σήμερα, κύριε Μπλιάτσο, έχουμε να συζητήσουμε για το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, που βεβαίως μας έχουν προετοιμάσει καιρό τώρα. Ακούμε τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια και από διεθνείς οργανισμούς να ανησυχούν για αυτή την κρίση, την επερχόμενη που έρχεται. Και βεβαίως την έχουν συνδυάσει, κύριε Μπλιάτσο, με τις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται στην Ουκρανία. Θα θέλαμε λίγο να το δούμε αυτό και σε συνδυασμό, και λίγο να συζητήσουμε ακριβώς πώς φτάσαμε να συζητάμε σήμερα για την επερχόμενη αυτή κρίση. Κοιτάξτε να δείτε, οι πολεμικές επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγονται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή της... στη γειτονιά μας είναι ουσιαστικά, δίπλα μας είναι η Ουκρανία. Μην νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από εμάς. Το θέμα είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να περάσει αυτό το συγκεκριμένο αφήγημα. Ναι, σίγουρα μας προετοιμάζανε εδώ και τουλάχιστον 1 τριετία ότι επέρχεται επισιτιστική κρίση παγκόσμια, διότι η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τις καλλιέργειες. Πάντα με βασικό το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλα. Τώρα, με την ευκαιρία, χρησιμοποίησαν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, η οποία λέγεται πόλεμος στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία κατ' επέκταση είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιτηρών, μαζί με την Αργεντινή και τη Βραζιλία από την άλλη πλευρά του πλανήτη. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί αυτή η λεγόμενη επισιτιστική κρίση, η οποία ακόμη είναι πρώτων πυλών. Δεν μας ήρθε. Βέβαια, μας έχει έρθει ένας συνδυασμός. Εάν κρίνουμε ότι την τελευταία διετία που έχουμε υγειονομική κρίση. Σωστά. Επέρχεται κατ' επέκταση οικονομική κρίση. Μεταναστευτική κρίση. Περάσαμε και περνάμε. Μην το ξεχάσουμε και αυτό. Συνδυάζονται, νομίζω. Αυτές οι ροές ακριβώς, λόγω του ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στον πλανήτη, γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι πλέον είμαστε και πρώτων πυλών της λεγόμενης ενεργειακής κρίσης. Ήδη τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα τους τελευταίους μήνες. Ήδη έχουμε κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς ακριβώς από το φθινόπωρο θα διαχειριστούμε την έλλειψη ενέργειας ή την έλλειψη φυσικού αερίου. Μην ξεχνάμε ότι το φυσικό αέριο, τουλάχιστον στη χώρα μας, το 65% του φυσικού αερίου που εισάγουμε και χρησιμοποιούμε χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το αφήγημα θα έχει τρομερές επιπτώσεις και πάνω σε αυτό το τομέα. Άρα όλο αυτό το πλέγμα, όλο αυτό το σύμπλεγμα των κρίσεων, όλο αυτό το τρομακτικό, θα το έλεγα, αφήγημα, δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να τρομοκρατήσει και να χειραγωγήσει τον πληθυσμό. Να προετοιμάσει ψυχολογικά για αυτό το οποίο επέρχεται. Μάλιστα. Οπότε χρειάζεται αυτή η προετοιμασία, λέτε, γιατί προφανώς έρχονται μαζί και οι λύσεις, όπως σε κάθε κρίση. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα θα δημιουργήσουμε το πρόβλημα. Βεβαίως. Και μετά ερχόμαστε και μετά θα έρθουμε να δώσουμε και να προτείνουμε την αντίστοιχη λύση. Ούτως ή άλλως, κύριε Αγγίκα, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αναλυθούν και να εξηγηθούν με την δύναμη της κοινής λογικής. Και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, κοινή λογική, γιατί απευθυνόμαστε στη πλατιά μάζα ανθρώπων και τηλεθεατών. Η μέση, λοιπόν, αντίληψη έχει να κάνει με το εξής απλό.
Βλέπουμε ότι από τον Φεβρουάριο που έχουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έσπευσαν και οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες ναι. να επιβάλλουν τις λεγόμενες να τιμωρήσουν. Να επιβάλλουν, είπατε, τις κυρώσεις. Κάνατε μία διακοπή. Να επιβάλλουν τις λεγόμενες κυρώσεις, να τιμωρήσουν δηλαδή για αυτήν τη στάση τους και για αυτή την πράξη τους τη Ρωσία. Ξεχνώντας όμως ότι ορέοντας τις οποιασδήποτε εξαγωγές προς την Ρωσία, έχουμε και την αντίστοιχη δράση ή αντίδραση, αν θέλουμε, της Ρωσίας στις δικές της εξαγωγές. Σωστά. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγές σιτηρών που είναι ήδη πρώτης ανάγκης είναι η Ρωσία, όπως επίσης και είναι ένας ενεργειακός γίγαντας ο οποίος τροφοδοτεί με φυσικό αέριο όλη την Ευρώπη. Άρα, το οποίο δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή και σαν ενεργειακή και σαν επερχόμενη επισητιστική κρίση, το δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι επιχειρώντας να τιμωρήσουμε τη Ρωσία. Ουσιαστικά τι κάναμε, τιμωρήσαμε τους ίδιους τους εαυτούς μας. Είναι λίγο οξύμορο, κύριε Μπλάτσο, γιατί γνωρίζανε ότι υπάρχει αυτή η εξάρτηση. Μάλλον τη δημιουργήσαν αυτή την εξάρτηση με τη Ρωσία, έτσι δεν είναι? Η Ευρώπη ακριβώς, εννοώ. Ακριβώς αυτό το πράγμα είπα, κυρία Γκίκα, ότι με τη δύναμη της κοινή λογικής δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δεν μπορεί να εξηγηθεί, γιατί δεν μπορώ να τιμωρώ εγώ πολύ πιο σκληρά τον εαυτό μου από ό,τι επιθυμώ να τιμωρήσω αυτόν στον οποίο απευθύνομαι. Παράδειγμα, στην προηγουμένη περίπτωση, τη Ρωσία. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να περάσω κάποια άλλα πράγματα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δημιουργήσω τα προβλήματα πάνω στα οποία θα έρθω να δώσω τη λύση. Υπάρχουν όμως στην ουσία αυτά τα προβλήματα, αγαπητή μου κυρία Γκίκα? Αυτό είναι να δούμε. Εδώ είναι το βασικό ζητούμενο. Προσπαθώντας λοιπόν να βρούμε κι εμείς κάποιες απαντήσεις, καταφύγαμε στις επίσημες, στους επίσημους θεσμικούς φορείς του ελληνικού κράτους, όπως είναι οι Πασιγές, όπως είναι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η περιβόητη Ευστάτ. Μάλιστα. Αντλήσαμε κάποια συγκεκριμένα και αντλήσαμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι ένας πίνακας, ο πίνακας της Πασιγές, ο οποίος με ημερολογιακά βέβαια είναι από το 2010. Είναι ένας πίνακας ο οποίος μας δείχνει την αυτάρκεια των προϊόντων που παράγει η Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι από το 2010, είπατε. Από το 2010 είναι η τελευταία, η πιο πρόσφατη, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση που υπάρχει σε αυτές τις υπηρεσίες. Λοιπόν, εάν δούμε, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ σε όλους τους πίνακες, αγαπητοί μου, είναι η πρώτη και η τελευταία στήλη. Μάλιστα. Η πρώτη που μας δείχνει την εγχώρια παραγωγή, αν πάρουμε για παράδειγμα το ρύζι που έχει πρώτο ή το σκληρό σιγάρι που είναι δεύτερο. Μας δείχνει την εγχώρια παραγωγή σε χιλιάδες τόνους, μάλιστα, την ανάγκη που υπάρχει για κατανάλωση και η πέμπτη στήλη, η τελευταία στήλη, μας δείχνει το επί της 100 ποσοστό αυτάρκεια. Φανταστείτε ότι στο ρύζι έχουμε 171% αυτάρκεια. Το 2010 ξανατονίζω. 150% αυτάρκεια. Ότι οι εισαγωγές οι οποίες διατείνονται ότι πρέπει να κάνουμε από Ουκρανία και ουσιαστικά δεν υφίστανται. Να μην πάμε εκεί παρακάτω, γιατί και στα οπωρκυπευτικά και στα φρούτα έχουμε πολύ μεγάλη αυτάρκεια. Μάλιστα. Η διατροφική μας υπάρκεια δηλαδή, εάν προσέξουμε κατελάχιστο και ενισχύσουμε την εγχώρια παραγωγή, βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα το 100% της κατανάλωσης που χρειάζεται η Ελλάδα να το έχουμε ήδη καλυμμένο. Μάλιστα, να ρωτήσω. Ανταυτού όμως. Ναι. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Μήπως το απαντήσετε και ο ίδιος. Ανταυτού όμως, ως απλοί καταναλωτές, βλέπουμε σε καθημερινή βάση, πηγαίνοντας είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε στα μανάβικα, είτε οπουδήποτε, ότι θα βρούμε φρούτα από τρίτες χώρες, θα βρούμε λεμόνια από την Αργεντινή, θα βρούμε φακές από την Τουρκία, θα βρούμε φασόλια και εγώ δεν ξέρω πού. Είδατε πόσο οξύμορο
Να ρωτήσω όμως κάτι. Αυτός... Γιατί προσπαθούμε να στηρίζουμε. Κύριε Μπλιάτσο, έχουμε κάποιες δυσκολίες στη σύνδεσή μας. Ακούγεστε με διακοπές. Παρ' όλα αυτά θα επιχειρήσουμε να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό όμως είναι ένας πίνακας που είναι κάποια χρόνια πίσω. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που περάσαν είναι και τα μνημονιακά χρόνια. Δεν θα έχει αλλάξει αυτή η εικόνα? Κατ' ελάχιστον έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, γιατί συγκρίνοντας αυτό το πίνακα με τη δεκαετία του 80, δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές. Μάλιστα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η τάση της τελευταίας δεκαετίας περίπου είναι να καταργούμε την πρωτογενή παραγωγή από τους αγρούς και να απλώνουμε στοιχεία φωτοβολταϊκά για την παραγωγή ρεύματος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σωστά. Βέβαια, δεν είναι ακόμη η ανάπτυξη όλων αυτών των συστημάτων τέτοια που να επηρεάσει την παραγωγή. Αλλά είχε γίνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία με την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Μπλιάτσο, και ρήμωσαν οι αγροτικές περιοχές με τα προηγούμενα μέτρα. Οπότε... Από την δεκαετία του 90 με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και με την κοινή αγροτική πολιτική, έχουμε αυτή την κατάληξη. Έχουμε μια φθήνουσα πορεία. Σίγουρα δεν είναι αυτά ακριβώς τα νούμερα, τα οποία δεν έχουν βγει τα πιο πρόσφατα. Αλλά γιατί δεν έχουν βγει τα πιο πρόσφατα, διότι καταστράφηκε η Πασεγές. Δημιουργήθηκε δεύτερη Πασεγές, βεβαίως, γιατί υπήρξε ένας τρομερά μεγάλος συνδικαλιστικός ανταγωνισμός. Ο κομματισμός λοιπόν μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες δημιούργησε αυτό το πρόβλημα και τώρα υπολειτουργούν ουσιαστικά. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι σημαίνει Πασιγές, τα αρχικά δηλαδή, για τι πράγμα μιλάμε, ποιος φορέας είναι αυτός? Είναι η Πανελλήνια Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών. Α, μάλιστα. Είναι δηλαδή αυτούσιος, να το πω έτσι, ο θεσμικός φορέας της πρωτογενούς παραγωγής. Μάλιστα. Και καταργήθηκε? Δεν καταργήθηκε. Έχουμε δύο Πασεγές, οι οποίες δεν λειτουργεί καμία από τις δύο. Δεν λειτουργεί. Υπήρξε, όπως σας είπα, ένας κομματικός συνδικαλιστικός ανταγωνισμός και τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά έχουν σβήσει από το χάρτη. Μάλιστα. Υπάρχουν αυτό όμως... ενδεχομένως να ήταν και... Υπάρχουν όμως άλλοι φορείς που μπορούμε να δούμε κάποιους πίνακες ενδεχομένως κάποια στιγμή. Η Ελστάτ, ας πούμε... Είναι στοιχεία τα οποία μέσω της Πασιγιάς θα επεξεργάζεται η Ελστάτ. Μάλιστα. Αμέσω της Πασιγιάς. Ακριβώς. Ενδεχομένως να μπορούμε να βρούμε στοιχεία από τον ΕΛΓΑ, που είναι οι γεωργικές ασφαλίσεις, όπου είναι ο οργανισμός που δίνει τις αποζημιώσεις όταν έχουμε πληγήσεις, καλλιέργειες. Αλλά και αυτά τα στοιχεία πάλι δεν είναι 100% αξιόπιστα, γιατί δεν είναι πλήρη. Μάλιστα. Αυτό πλήρη στοιχεία λοιπόν που βρήκαμε. Είναι ακριβώς αυτά. Μάλιστα. Οπότε... Κύριε Μπλιάτσο, πρωτού συνεχίσετε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς εμπόδια. Αγαπητοί τηλεθεατές, επανερχόμαστε. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600. Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μίμησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο. Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς, που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Επανήλθαμε λοιπόν με τον κύριο Αντώνη Μπλιάτσο. Κύριε Μπλιάτσο, βλέπαμε τους πίνακες από το 2010, από τις Πασιγές μας είπατε, που δείχνουν ότι έχουν σε πολλά προϊόντα μια σχετική επάρκεια, θα λέγαμε. Και επειδή πια, κύριε Μπλιάτσο, έτσι λίγο είμαστε υποψιασμένοι,
και μας είπατε ότι τώρα τα τελευταία στοιχεία δεν έχουν βγει για τα πρόσφατα χρόνια. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό μπροστά και στην επερχόμενη επισιτιστική κρίση, ώστε να διαχειριστούν, να κατατοδοκούν τα αποθεματικά, θα λέγαμε. Εντάξτε, ερώτηση κάνω. Αυτό τώρα... Εγώ σας απαντήσω ως εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε την επαπειλούμενη κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει τα πάντα. Mm-hmm. Προφανώς επηρεάζει και τις καλλιέργειες. Στοιχεία πλέον δεν έχουμε, άρα μπορούμε να διατηνόμεθα για οτιδήποτε. Δεν έχουμε στοιχεία, άραγε εντελώς τυχαία, ή δεν έχουμε στοιχεία λόγω του ότι αυτό το οποίο έρχεται πρέπει να βασιστεί σε ένα αφήγημα της επισιτιστικής κρίσης. Αυτή ήταν και ακριβώς και η δική μου ερώτηση, οπότε ας είναι τροφή για σκέψη για όλους μας αυτό, κύριε Πλάτσο. Για να χρησιμοποιήσω και μια πιο, να το πω έτσι, ενδεχομένως και λαϊκίστικη προσέγγιση. Πώς είναι δυνατόν το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας να μην έχει φέτα μυτιλίνης ή φέτα ελασσόνας, για παράδειγμα, εξαιτίας ενός πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία. Βέβαια, όλο αυτό το αφήγημα το χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ καλά για να αυξήσουμε κατακόρυφα τόσο τις τιμές των καυσίμων και το φυσικό αέριο, να αυξήσουμε κατακόρυφα τις τιμές όλων των προϊόντων. Το είδαμε αυτό. Αυξήθηκε το κόστος μεταφοράς λόγω των καυσίμων. Αυξήσαμε λόγω έλλειψης για να καλυφθεί η ζήτηση σιτηρών, όπως είπαμε, που σταμάτησαν οι εξαγωγές από Ουκρανία και Ρωσία. Και φτάσαμε να διπλασιάσουμε σχεδόν την τιμή του ψωμιού, που είναι το βασικό διατροφικό είδος, να το πούμε έτσι, σε καθημερινή βάση. Είδαμε λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο φροντίζουν να έρθει, εκτός από οικονομική φύση, έχει και τη λεγόμενη επισιτιστική. Για ποιον λόγο όμως? Εδώ είναι το ζητούμενο. Έχουμε τα τελευταία χρόνια όλα τα εργαστήρια βιοτεχνολογίας, τα οποία έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου να δημιουργήσουν νέα είδη και νέα προϊόντα. Το είδαμε μαζί, κύριε Βλιάτσο, και την προηγούμενη φορά, πως έχουν μεριμνήσει για να στηθεί και το νομικό πλαίσιο που τα προστατεύει όλα αυτά. Ακριβώς. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε, κυρία Γκίκα, να σας πω ότι πλέον, όπως θα δούμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σε αυτή την εκπομπή, αλλά σίγουρα σε μια επόμενη θα δούμε ότι έχουμε και νέα γενιά πλέον γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Μάλιστα. Έχουμε περάσει, βεβαίως, έχουμε περάσει στην επόμενη φάση. Η τεχνολογία προχωρά και όσο εφαρμόζεται η λεγόμενη γεωπονική γενετική μηχανική. Μάλιστα. Που σημαίνει γενετικά τροποποιημένα, κύριε Βλιάτσο, αυτό μας λέτε. Σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτα φυσικό πλέον. Δεν βασιζόμαστε σε τίποτα φυσικό. Τραγικό. Και θα ήθελα λίγο να δούμε κάποια πράγματα πάνω στο κομμάτι. Είδαμε ότι εάν προσέξουμε την αυτάρκειά μας, μπορούμε να την έχουμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κοινή αγορά, όπως λεγόταν παλιότερα. Βρισκόμαστε mm-hmm. μέσα σε μια ένωση ευρωπαϊκών χωρών, όπου δεν μπορούμε και δεν θέλουμε σαν κυβερνώντες και δεν μπορούμε να τηρήσουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε για την δική μας χώρα αυστηρά. Το θέμα είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε συνδεδεμένοι με όλους αυτούς τους εφιαλτικούς παράγοντες. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ως χώρα δεν μπορεί η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, να προστατεύσει τους πολίτες επειδή δεσμεύεται από την Ευρώπη και με τις γραμμές που ακολουθεί? Κυρία Γκίκα, το θέμα δεν είναι αν μπορεί, το θέμα είναι αν θέλει. Αυτό λέω. Δεν είναι θέμα δυνατότητας δηλαδή, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ακριβώς. Άρα... αυτό που μας έχουν αποδείξει, ιδίως την τελευταία δεκαετία, ιδίως την τελευταία δωδεκαετία, αυτό που μας έχουν αποδείξει είναι ότι τελικά δεν θέλουν, όχι ότι δεν μπορούν. Ακριβώς. Αυτό επειδή είπατε ότι δεσμεύονται, όμως θεωρώ ότι η κάθε χώρα για τους πολίτες της δεν νομίζω ότι απαγορεύεται να πάρει τα μέτρα εκείνα ώστε να προστατεύσει και να μην βρεθούν σε άσχημες καταστάσεις.
Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Προσέξτε να δείτε λίγο, κυρία Αγγίκα, πώς λειτουργεί ο μηχανισμός. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε ότι τελικά, πέρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο προσυπογράφουμε και συμφωνούμε και αποδεχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεσμεύει με τις αποφάσεις του και το εγχώριο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα μην εστιάζουμε μόνο στους 300 στην πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα. Ας δούμε λίγο και τι ακριβώς εκτελούν, αν εκτελούν οτιδήποτε. Και οι ευρωβουλευτές. Βεβαίως. Εκεί ακριβώς είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των πραγμάτων. Εκεί ακριβώς είναι που πρέπει και οφείλουν οι ευρωβουλευτές να προασπίσουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Όποια και να είναι αυτά, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι διατροφικά, είτε είναι επιστημιστικά. Και γι' αυτό υπάρχουν εκεί. Αλλιώς ποιο είναι το νόημα. Ακριβώς. Εκεί είναι η διαπραγμάτευση, εκεί είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να γίνει. Όταν λοιπόν εγώ, αντί να αντιταχθώ σε οτιδήποτε, είμαι απλά ένα πυθύνιο όργανο και για να μην χάσω τη βουλευτική μου ιδιότητα και για να μην χάσω όλα αυτά τα προνόμια που έχω και για να μην βγω εκτός κομματικής γραμμής και με κατεβάσουν από το τρένο όπως λένε, ουσιαστικά αποδέχομαι τα πάντα. Εφόσον λοιπόν είναι αποφασισμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά το Ελληνικό Κοινοβούλιο, απλά εκτελεί, αγαπητοί μου. Και εκτός από αυτό, κύριε Γκράτσο, βλέπουμε ότι οι ευρωβουλευτές είναι σαν να είναι αόρατοι άνθρωποι, έτσι, ανύπαρκτοι. Δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, αν έρχονται από εκεί τα θέματα, θα έπρεπε ήδη να είμαστε και ενημερωμένοι ως πολίτες. Κάποιος να έχει βγει, κάποιος να μας προετοιμάσει, να μας προειδοποιήσει, αν θέλετε. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Δυστυχώς οι Έλληνες ευρωβουλευτές, αγαπητοί μου, κυρία Κίκα, ακούγονται μόνο όταν θα έχουν προσυπογράψει και θα έχουν ψηφίσει κάτι το οποίο είναι ενάντια, στρέφεται ενάντια στη χώρα μας και είναι καταστροφικό για τη χώρα μας. Μόνο τότε ακούγονται. Ακούγονται με την αδράνειά τους ουσιαστικά. Σωστά. Μάλιστα. Ακούγονται με την αδράνειά τους. Βέβαια, όλο αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό άλοθη για τα πεπραγμένα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και μας το έχουν πει και μας το έχουν αποδείξει πολλάκες ότι ποιος ο λόγος να διαβάσω το τάδε νομοσχέδιο τη στιγμή που είμαι υποχρεωμένος να το τηρήσω. Ποιος ο λόγος να διαβάσω. Εισάγεται, ψηφίζεται, υπογράφεται, φεύγει. Κανένας δεν διαβάζει τι υπογράφει, ούτε καν ξέρουν. Και αυτό σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, διότι και σε μια συνάντηση με έναν τοπικό εν ενεργεία βουλευτή πρώην κυβερνητικού κόμματος, είχε πλήρη άγνοια για το τι υπογράφει και το τι ψηφίζει μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό αυτή η εικόνα ενός εν ενεργεία βουλευτή. Να μην ξέρει πώς δεσμεύει έναν ολόκληρο λαό με τις αποφάσεις του. Ακριβώς. Ακριβώς. Προφανώς ενημερώνονται, κύριε Μπλιάτσο, όπως το ξέρουμε τα μνημονιακά χρόνια και δεν τους ενδιαφέρει ούτε να ενημερωθούν, αφού έτσι κι αλλιώς είναι όλα προσχεδιασμένα να περάσουν, έτσι δεν είναι. Μα και έτσι ακριβώς λειτουργούν. Και έτσι ακριβώς λειτουργούν. Χωρίς καμία απολύτως δημοκρατική διαδικασία, χωρίς καμία επίφαση δημοκρατία. Είσαι κυβερνητικός βουλευτής, ό,τι εισάγει προς ψήφιση ο αντίστοιχος υπουργός ή η αντίστοιχη επιτροπή, εφόσον είσαι κυβερνητικός βουλευτής, θα το ψηφίσεις. Δεν το ψηφίζεις, θέτεις αυτόν εκτός κόμματος. Το ξέρουμε τόσα χρόνια. Και θα ξαναπώ πάλι, το εξής τραγελαφικό προς το τέλος του 2011 η Νέα Δημοκρατία είχε διαγράψει μια ομάδα βουλευτών οι οποίοι ψηφίσαν μνημόνιο και μετά από λίγους μήνες διέγραψε μια άλλη ομάδα βουλευτών οι οποίοι δεν ψηφίσαν το μνημόνιο. Ποια ήταν η διαφορά? Ότι στη μία περίπτωση ήταν στην αντιπολίτευση και στην άλλη περίπτωση ήταν στην κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Πόσο κοροϊδία για τον ελληνικό λαό, κύριε Μπλιάτσο. Ακριβώς. Είναι ένα θέατρο, ένα θέατρο του παραλόγου, είναι ένα θέατρο στις πλάτες μας. Και σας είπα ότι αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, εφόσον είμαστε ένα ισότιμο, όπως αρισκόμαστε να λέμε, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος αυτής της εταιρείας, είμαστε συνέτεροι. Άρα, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στις αποφάσεις που παίρνονται στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες και μετά απλά εφαρμόζονται και εκτελούνται υποχρεωτικά στη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Μπλιάτσο,
πώς, ίσως δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να περάσουμε και στο παρακάτω κομμάτι, γιατί όπως είπαμε προετοιμάζουν το έδαφος, δημιουργούν το πρόβλημα για να έρθει η λύση. Οπότε καλόν θα ήταν αυτό το κομμάτι της λύσης που έχουμε πάρα πολλά να πούμε, επειδή τελείωσε μάλλον ο χρόνος, όχι δεν έχουμε πολύ χρόνο, να το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Επιφυλασσόμεθα για τη συνέχεια, Δημοκυρία Γκίκα, όπου θα δούμε πράγματα τα οποία θα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και όχι μόνο, διότι η λύση η οποία έρχονται να προτείνουν είναι έτοιμη, άρα έπρεπε πρώτα να δημιουργήσω το πρόβλημα και όχι απλά και μόνο να προτείνω μία λύση, αλλά πρέπει να κατά κάποιον τρόπο να απενοχοποιήσω και αυτό το οποίο θα κάνω. Και θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Η κλιματική αλλαγή τα τελευταία 30 χρόνια που επικαλούνται έχει φέρει τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας. Τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας. Η κλιματική αλλαγή, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο και παράδοξο, έχει επιφέρει ακόμα και την ψηφιοποίηση του ατόμου. Βλέπετε ότι πλέον θα είμαστε ψηφιακά μοντέλα και όχι άνθρωποι και ζωντανοί οργανισμοί. Εκεί προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν, αγαπητοί. Πώς τα συνδέετε αυτά τα δύο, κύριε Μπλιάτσο, αν μπορείτε έτσι με λίγα λόγια να μας πείτε, ή να το αφήσουμε αυτό το ερώτημα για την επόμενη φορά. Να γίνει λίγο κατανοητό τι είναι αυτό που μας λέτε τώρα. Τι είναι αυτό που σας λέω, ότι η κλιματική αλλαγή ενοχοποίησε τον άνθρωπο. Η δράση λοιπόν του ανθρώπου, με ποιος είναι ένοχος για την κλιματική αλλαγή? Δεν είναι κάποιος άλλος εκτός από τον ίδιο. 21, κύριε Μπλιάτσο. Άρα ο άνθρωπος θα πρέπει να αλλάξει άρδιν, να αλλάξει άρδιν ό,τι γνώριζε μέχρι τώρα, να αλλάξει τρόπο ζωής, να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς, να αλλάξει τρόπο κοινωνικοποίησης. Βλέπουμε ότι αρχίζουν σιγά σιγά οι αποστάσεις να αυξάνονται. Αρχίσαμε σιγά σιγά να μην μετακινούμαστε προς την εργασία μας, αλλά να κάνουμε τηλεεργασία. Αποκτήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα για να διαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Αποκτήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα για να διαχειριζόμαστε τη φιλία μας, τις συναναστροφές μας. Κατανοητό. 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 Θα αλλάξει τα πάντα από τον τρόπο ζωής του. Μας είχε προειδοποιήσει, μας το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από τον τρόπο ζωής του, τη στέγη του και τη τροφή του βεβαίως, που είναι και το θέμα μας, και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, κύριε Μπλιάτσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλήγοντας απλώς να σας πω ότι μέσα σε όλη αυτή την επερχόμενη αλλαγή αλλάζει πλέον και η διατροφική μας βάση και η διατροφική μας συνήθεια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σωστά. Και αυτή είναι η λύση που θα έρθει να επιβληθεί για έτσι την περιβόητη επισιτιστική κρίση και πρόβλημα που έχουμε. Και θα το δούμε ενδεχομένως στην επόμενη εκπομπή. Μάλιστα, κύριε Μπλιάτσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε εδώ να τα βάλουμε πάλι στο τραπέζι και να δούμε το παρακάτω που είναι πολύ ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστώ, κυρία Γκίκα. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Αγαπητοί τηλεθεατές, έπεται συνέχεια να δούμε πραγματικά ποια είναι η προτινόμενη λύση. Αυτή η λύση που συνήθως επιβάλλεται σαν η μοναδική, μη αμφισβητήσιμη και σωτήρια λύση. Καλό σας βράδυ. Μέχρι την επόμενη φορά μείνετε συντονισμένοι στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών.